ισχυρίζει ότι είχε συμβεί το 2010. Πότε το μαθαίνει η μητέρα σου, ο πατέρα σου, ναι. Πότε πηγαίνει στην Κρήτη για ναι. να αισθανθείς ασφαλής. Θα σου πω. Λοιπόν, η μητέρα μου το έμαθε πρώτη. Η μητέρα μου ήταν και λίγο, «Ωχ, παιδί μου, πού πας να μπλέξεις τώρα, τι πας να κάνεις, δεν θα σε αφήσει έτσι, αυτή τη στιγμή μην το κάνεις, σε παρακαλώ». Εγώ τότε δεν με σταμάταγε κανείς, ήμουνα σε τεράστια ένταση. Έλα να το ξανασυζητήσουμε, εγώ δεν άκουγα τίποτα, κανέναν. Ήμουνα σε ένα δικό μου κόσμο. Οπότε, τι ένιωθες ότι ήθελες εσύ εκεί? Ένιωθα οργή. Και ξέρεις τι έγινε. Μετά έμαθα και άλλα περιστατικά. Με προσέγγισαν και άλλες γυναίκες. Ότι, Ελένα μου, σε πιστεύω, γιατί και εγώ έχω πάθει αυτό από το συγκεκριμένο άτομο. Ελένα μου, είμαι μαζί σου. Ελένα μου, αν χρειαστείς κάτι, θα σε βοηθήσω. Οπότε, όταν ανακάλυπτα ότι δεν ήμουνα μόνη μου σε όλο αυτό, ένιωθα ακόμα πιο δυνατή. Οπότε δεν μπορούσε να με σταματήσει κανείς εμένα. Τίποτα και κανένας. Και τελευταίως το μαθαίνει ο πατέρας μου. Εγώ, όπως σου είπα, ήμουνα σε τεράστια ένταση εκείνη την περίοδο. Και τέλος πάντων, είχα πάει να τον συναντήσω μαζί με έναν φίλο μου για να του το ανακοινώσω, ρε παιδί μου. Ξέρετε, δεν είναι και εύκολο. Γιατί ο πατέρας μου το βίωσε τρεις χειρότερα από όσο εγώ. Ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση? Θα σου πω. Σε κάποια, δεν του το είπα κατευθείαν. Συζητάγαμε και σε κάποια στιγμή μου φωνάζει. Και εγώ εκείνη τη στιγμή που μου φωνάζει, επειδή ήμουν σε αυτή την ένταση, νιώθω κακοποιημένη. Και του λέω, τι κάνεις ρε και εσύ, εγώ ετοιμάζομαι να καταγγείλω αυτό και αυτό και αυτό και εσύ μου φωνάζεις, ξέρεις τι έχω πάθει εγώ. Δηλαδή τσακωνόμουν ακόμα και με τον πατέρα μου. Και του κόβονται τα πόδια. Και μου λέει, γιατί δεν μου το πες. Γιατί δεν μου το πες τότε. Του λέω, δεν ήταν εύκολο να σου το πω. Μου λέει, κάνε ό,τι θέλεις, είμαι δίπλα σου. Σε στηρίζω. Και έτσι ξεκίνησε. Λίγο ένα χαρτάκι. Ένα χαρτάκι, λίγο ζενάκι. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να το λέω. Ο πατέρας μου είναι ο πιο διαλυμένος όλων. Ο πατέρας μου... Και ξέρεις, επειδή είναι 2 χρόνια τώρα όλο αυτό... Εγώ, επειδή σου λέω, πέρασα από διάφορες ψυχολογικές διακυμάνσεις... Συνέχεια έκανα επίθεση στον πατέρα μου. Ξέρεις, εγώ δεν ξαναδουλεύω. Ξέρεις, εγώ τώρα εσύ θα με πληρώνεις. Ξέρεις, εσύ, εγώ δεν θέλω. Θέλω να φύγω για Κρήτη. Θέλω να έχω 2 σπίτια. Θέλω να μου πληρώνεις και εδώ το σπίτι να τέτοιο. Δεν ξέρω, κόψε το λαιμό σου. Εγώ δεν ξανασυνεργάζομαι. Είχα κάνει και επίθεση στο χώρο μου, χωρίς να μου φταίει ο χώρος. Αλλά θα σου πω, Ελένη, όταν βγαίνανε άνθρωποι, έφαγα πάρα πολύ λάσπη. Και βγαίνανε άνθρωποι χωρίς να με γνωρίζουν και λέγανε, δεν το πιστεύω αυτό το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι ποιο είναι, έχει δόλο, έχει κίνητρα. Και εγώ ζούσα το μετατραυματικό μου σοκ και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μου ρίχναν και από μία μαχαιριά. Οπότε εγώ, ξέρεις, αν κακοποιήσουν το σκυλάκι σου που δεν στο εύχομαι, θα γίνει αμέσως επιθετικό. Οπότε εμένα μου είχε βγει όλος επίθεση. Τους έβλεπα όλους εχθρούς, ότι όλοι... Το καταλαβαίνω. Ναι, κατάλαβες αυτό. Οπότε τσακώθηκα με φίλους μου που ήταν και μαζί μου, που με στήριξαν. Αλλά εγώ, το μυαλό μου ήταν σε τεράστια ένταση. Δεν καταλάβαινα.